Αρκετοί από εσάς αυτό το διάστημα με ρωτάτε για αυτό το τραπεζάκι, πώς το έφτιαξα. Και όπως βλέπετε, το έχω κάνει ένα διπλούμενο. Και ο λόγος είναι για να το διπλώνω και να το φυλάω και στη γωνία και να μην πιάνει καθόλου χώρο. Και η υλοποίησή του μου στήχησε 0 ευρώ. Και αυτό γιατί χρησιμοποίησα υλικά που είχα εδώ να περιμένουν να κάθονται στο stock house του γκαράζ. Και αυτή είναι η διαδικασία που ακολούθησα. Αρχικά ξεκίνησα όπως και με όλες τις υπόλοιπες DIY κατασκευές μου, μετατρέποντας το αναλογικό σχέδιο που βρισκόταν εντός του εγκεφάλου μου σε ψηφιακή μορφή με τη βοήθεια του SketchUp. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσα το σχέδιο και έβγαλα μία λίστα με όλα τα υλικά που θα χρειαστώ καθώς και τα μεγέθη τους, ξεκίνησα να τα συλλέγω. Και πρώτος μου προορισμός για την ανέβρεσή τους ήταν το stock house του garage, όπως τα αποκαλώ εγώ, δηλαδή όλα τα υλικά που μου έχουν μείνει από προηγούμενα projects. Φυσικά όμως αυτά τα υλικά δεν ήταν ακριβώς στα μεγέθη που θα χρειαζόμουν για αυτό το τραπεζάκι, οπότε επόμενο βήμα ήταν να τα κόψω στα επιθυμητά μεγέθη. Εύκολο. Κατόπιν λοιπόν συλλογής όλων των απαιτούμενων υλικών, ξεκίνησα βήμα-βήμα την συναρμολόγηση βασισμένος πάντα στο σχέδιό μου. Και κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπου νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, αλλά σίγουρα πρέπει να βαθμίσεις, τις οποίες θα κάνω πολύ σύντομα, όπως μια επιφάνεια που θέλω να βάλω πάνω για να είναι ομοιόμορφο όλο το αποτέλεσμα και λίγο πιο μεγάλο ίσως. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω να βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, περιμένω τα σχόλια από κάτω και να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό απόγευμα!